Μαζί μας η κυρία Αγγελική Λιούμη, αντιδήμαρχος τουρισμού της Ερμιονίδας. Κυρία Λιούμη, καλησπέρα και σας ευχαριστούμε που είστε σήμερα μαζί μας. Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση και πραγματικά χαίρομαι που είμαι στην παρέα σας, Αγγελική και Βαγγέλη, και θα μιλήσουμε για την όμορφη Ερμιονίδα. Εμείς ευχαριστούμε γιατί είδαμε χθες ή προχθές, αν δεν κάνω λάθος, μια ανακοίνωσή σας σχετικά με τον τουρισμό και μάλιστα μια θετική τοποθέτησή σας ότι υπάρχει όντως αισιοδοξία για την ερχόμενη τουριστική σεζόν στην Ερμιονίδα και θα θέλαμε να ξεκινήσουμε με αυτό το θετικό κλίμα που έχετε και εσείς στην περιοχή εκεί. Ναι, η αλήθεια είναι ότι η πανδημία διέκοψε την ανωδική πορεία του τουρισμού και παγκόσμια και στην επικράτεια της Ελλάδας. Το 2020 δεν ήταν μια καλή χρονιά για τον τουρισμό, όπως όλοι γνωρίζουμε. Όμως το 2021 υπήρχε μια ανάκαμψη σημαντική, ειδικά για την Ερμιονίδα που μπορώ εγώ να έχω στοιχεία και να μιλάω. Και για το 2022 τα μηνύματα που παίρνουμε από κρατήσεις και από τις εκθέσεις τις οποίες επισκεφθήκαμε είναι πάρα πολύ ενθαρρυντικά από επισκέπτες που ήρθαν στην Ερμιονίδα και με το word of mouth και την προβολή κυρίως στην ψηφιακή και προσπαθούμε να σχηματοποιήσουμε και τα προϊόντα όπως η γαστρονομία και τα outdoor activities. Τα μηνύματα είναι θετικά για την ερχόμενη σεζόν, την τουριστική. Είπε πάντως πριν, Αγγελική, κάτι πολύ σωστό, ότι είναι ένα μέρος το οποίο μπορεί να συνδυάσει πας καλοκαίρι, παίρνεις και άρωμα χειμώνα. Μπορεί να πας χειμώνα και να πάρεις άρωμα καλοκαίρι. Αυτό είναι ένα μεγάλο προτέρημα, διότι ξέρετε και οι τουρίστες τους αρέσει να βλέπουν και θάλασσα, αλλά και όμορφα μέρη στα οποία μπορεί να περπατήσουν και να είναι κοντά στη φύση. Θέλω να σας ρωτήσω στην προβολή, αυτή η προβολή των ιδιαιτεροτήτων, δηλαδή γαστρονομία, η φύση. Τι αντανάκλαση βλέπετε να έχει, είναι κάτι το οποίο προχωράει και αναβαθμίζει και τον brand της περιοχής. Πώς βλέπετε δηλαδή αυτή τη διαδικασία? Καταρχήν να σας πω ότι πάνω σε αυτό που είπατε πριν, ότι η Ερμιονίδα έχει κάτι το μοναδικό. Να μου πείτε, αυτό το λένε όλοι για τους δήμους τους, όμως πραγματικά έχει φανταστικές καιρικές συνθήκες όπου κάποιος μπορεί να έρθει κατά τη διάρκεια όλου του χρόνου και να κάνει διακοπές σαν να είναι καλοκαίρι. Σε σχέση με αυτό που με ρωτάτε, είναι ότι ανταποκρίνονται θετικά οι επισκέπτες και στην προβολή των outdoor activities και της γαστρονομίας, που τη γαστρονομία τώρα την ξεκινάμε με ένα project που προωθεί το Επιμελητήριο Αργολίδας και είμαστε πάνω σε αυτό, αλλά το τρέχουμε πάρα πολύ γρήγορα και θα έχουμε σίγουρα πολύ καλά αποτελέσματα, γιατί μην ξεχνάτε ότι όλοι μας και εμείς όταν κλείνουμε ένα προορισμό, το πρώτο πράγμα που θέλουμε να κλείσουμε είναι πού θα κοιμηθούμε και πού θα φάμε. Οπότε η γαστρονομία παίζει σημαντικό ρόλο στα κριτήρια ενός επισκέπτη. Βέβαια. Και να πάμε μάλιστα, γιατί αναφέρατε κιόλας στο θέμα αυτό, για τον θεματικό τουρισμό, γιατί στην περιοχή είδα και πεζοπορίες και δραστηριότητες. Αυτή την περίοδο τρέχετε κάποια προγράμματα, υπάρχει έτσι όντως κάποιο ενδιαφέρον παραπάνω για τον θεματικό τουρισμό, δίνετε μια περισσότερη έμφαση? Δίνουμε έμφαση στο θεματικό τουρισμό, γιατί πλέον οι εποχές έχουν αλλάξει. Ο επισκέπτης θέλει να έρθει σε ένα προορισμό και να δραστηριοποιηθεί, να κτίσει αναμνήσεις, να περάσει δημιουργικό χρόνο με την οικογένειά του ή τους φίλους του. Οπότε δουλεύουμε πάνω σε αυτό και ο στόχος μας είναι να επισκεπτόμαστε εκθέσεις που έχουν ως βάση το θεματικό τουρισμό. Βέβαια, το 2020, ξεκινώντας με το άνοιγμα του τουρισμού, ακολουθήσαμε ένα πολύ ωραίο project της περιφέρειας Πελοποννήσου και βγήκαμε με live streaming από τη Μονή Αυγού, κάνοντας πεζοπορία και mountain bike, και ήταν ένα project πάρα πολύ καλό, το οποίο το επικοινωνήσαμε και σε κανάλια μεγάλης εμβέλειας της χώρας. Αυτό που εγώ θέλω να πω είναι ότι παρόλο ότι ο Δήμος Ερμιονίδας είναι ένας Δήμος 14.000 κατοίκων, σύμφωνα με την απογραφή του 2011, έρχεται στην τρίτη θέση, με βάση τα στοιχεία του 19, την Τράπεζα της Ελλάδος και το ΣΕΤΕ, στην τρίτη θέση σε επίπεδο διανυκτερεύσεων, μετά από το Δήμο Ναυπλιαίων και το Δήμο Λουτρακίου Αγίων Θεοδόρων. Όπως καταλαβαίνετε, κοιτάμε στα ίσα τους μεγάλους Δήμους που... Κοιτάμε στα ίσα, ας πούμε, τη Μεσσηνία που έχει αυτή τη στιγμή διαθέτει ένα αεροδρόμιο και είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι για αυτά τα αποτελέσματα και γι' αυτό με πολύ χαρά και τα ανεβάσαμε και τα δημοσιοποίησαμε.
Βέβαια, όλα αυτά τα στοιχεία που σας κάνουν περήφανους και σαν τόπο, γιατί έχει μοναδικές ομορφιές, να επισκεφτείτε όλη την Ερμιονίδα, εγώ θα πω. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή τη σύνδεση, κυρία Λούμη. Να είσαστε καλά, παιδιά. Να είσαστε καλά, σας ευχαριστώ εγώ.